Καλησπέρα σας. Επωνύμως, έχοντας μαζί μας απόψε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας, τον κύριο Σόλωνα Κασίνη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Και έχω την αίσθηση ότι μετά από τόσες εκπομπές που προηγήθηκαν αυτής, που συζητούσαμε για την οικονομία, συνεχώς και καθημερινώς συμβαίνει αυτό, οι Κύπροι έχουν το βλέμμα στραμμένο με ελπίδα στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ και στην ελπίδα ότι όντως θα μας φέρουν φυσικό αέριο και χρήμα να πάρουμε ανάσταση. Οπωσδήποτε, τούτη είναι πολύ σημαντική προοπτική, παρόλο που οι Κύπροι πιστεύουν με δυσπιστία, διότι τόσο τα μέσα όσο και πάρα πολλοί πολιτικοί έχουν υποβαθμίσει αυτή την προοπτική, την οποία ελπίζουμε αυτή την εκπομπή να δώσουμε τη σωστή διάσταση. Ναι. Θέλω να το κάνουμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Ναι. Κατά καιρούς έχετε δώσει τις δικές σας εκτιμήσεις για το πόσος εθνικός πλούτος βρίσκεται στα κυπριακά οικόπεδα. Μπορούμε να αρχίσουμε να δίνουμε νούμερα και να πούμε και βεβαίως πώς προχωρεί η διαδικασία, πόσο σύντομα θα δούμε έσοδα, πόσο σύντομα οι Κύπροι θα επωφεληθούν. Κοιτάξτε να δείτε, ένα μέρος της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης, το οποίο έχουμε διερευνήσει σε βάθος με πάρα πολλά σεισμικά δεδομένα, 19.000 χιλιόμετρο της διάστατες έρευνες, αλλά και ορισμένα τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατες, εκτιμούμε με βάση αυτά τα δεδομένα ότι έχουμε τουλάχιστον σε αυτά τα 13 τεμάχια γύρω στα 63 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Ονειρικά νούμερα. Εάν αναλογιστούμε ότι σήμερα τα αποθέματα που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζονται στα 64,4-63 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Φανταστείτε. Το σύνολο των αποθεμάτων, και αυτός είναι ο δικός μας φυσικός πλούτος, 60 περίπου 3. Ένα μέρος της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης, όπου είναι 51.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν υπολογίσουμε όλη την αποκλειστική μας οικονομική ζώνη, που πρέπει να πηγαίνει και από δυτικά αλλά και πάνω από την Κύπρο, βόρεια και ανατολικά ακόμα, θα ήταν πολύ περισσότερα, αλλά αυτά δεν τα έχουμε διερευνήσει ακόμα. Όχι ακόμη. Ναι. Έχουν όμως και αυτά προοπτική. Έχουν και αυτά πάρα πολύ καλή προοπτική, αλλά πρόσθετα από φυσικό αέριο, στο πιο κάτω υπέδαφος, δηλαδή μιλούμε στα γύρω στα 7 με 7,5 χιλιόμετρα αντίς γύρω στα 6 που βρίσκουμε το φυσικό αέριο, υπολογίζουμε να υπάρχει και πετρέλαιο. Άρα. Και υπάρχουν ορισμένα δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εκεί. Ναι. Έχουν γίνει υπολογισμοί, θα σας δείξω σε διαφάνεια στη συνέχεια, που έχει κάνει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογίας, που υπολογίζει ότι στη λεκάνη της Λεβαντίνης υπάρχουν 122-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, και επίσης στη λεκάνη του Δέλτα του Νείλου υπάρχουν 223-3 εκατομμύρια, και επίσης 1,76 με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και εκεί αγγίζει το κομμάτι και την οπωσδήποτε και η δική μας αποκλειστική ζώνη εφάπτεται και τέμνει. Υπάρχει μια τομή. Θα δούμε τους γράφους μετά, γιατί έχουμε ετοιμάσει και σχετικά γραφικά. Ναι. Σε έσοδα μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τις μέχρι τώρα ενδείξεις μπορούμε να τις μεταφράσουμε σε έσοδα. Να σας πω, τα έσοδα υπολογίζονται με βάση ορισμένες παραδοχές. Αν το πουλήσεις το φυσικό αέριο όσο έχει εκεί στο υπέδαφος, χωρίς να το βγάλεις πάνω και να το αξιοποιήσεις, μπορεί να πηγαίνει ένα με 1,5 δολάριο το μίλιο BTU. Αν έχουμε 63 εκατομμύρια, μιλούμε για 60 με 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν όμως το μετατρέψεις με διασωληνώες και το πάρεις να το πουλάς σαν φυσικό αέριο, τότε μπορεί να το πουλάς με 5 δολάρια το μίλιο BTU, όπου φτάνει στα 300. Εάν παραδείγματος χάρη το μετατρέψεις σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή GTL, δηλαδή από φυσικό αέριο το μετατρέψεις σε ντίζελ ή οτιδήποτε άλλο πετροχημικά, τότε μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα μιλούμε για ένα μυθικό ποσό, το οποίο δεν καταφέραμε να μεταδώσουμε στον κόσμο για να έχει μια ελπίδα, διότι ο κόσμος της Κύπρου σήμερα δεν πιστεύει πουποτε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του, και πρέπει να δώσουμε αυτόν το στίγμα, να δώσουμε αυτήν την προοπτική και να κάνουμε εγρήγορση όσον αφορά τις διαδικασίες. Αυτό δεν σας ρωτούσα, διότι από τα 90 δις να βρεθούμε στα 600,
Χρειάζονται στάδια, χρειάζονται υποδομές, ναι. Χρειάζεται και χρόνος. Ο Κύπρος πολίτης, ξέρετε, θέλει γρήγορα να δει τώρα έστω μια ένεση ζωής. Η μεγαλύτερη ένεση, αγαπητή Εμιλία, που χρειάζεται ο Κύπριος σήμερα είναι να εργάζεται. Ο Κύπριος είναι περήφανος και δεν δέχεται να του δίδουμε χωρίς να εργάζεται, να του δείχνουμε από τα παντοπολία για να ζει. Και αυτό θα κάνει αυτή η αξιοποίηση του φυσικού αερίου, όπου κατά την υλοποίηση αυτού του έργου με τη διασωληνώση ή τις διασωληνώσεις και από τα άλλα τεμάχια, καθώς επίσης και το εργοστάσιο υγροποίησης, υπολογίζομαι για 4 με 5 χρόνια να εργάζονται περίπου 4 με 5.000 κόσμος. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι θα τρώνε, να κοιμούνται, θα διασκεδάζουν, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξει ελπίδα. Πότε θα αρχίσει αυτό? Ήδη ξεκινήσαμε με τους σχεδιασμούς. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αξιολογώντας το βυθό της θάλασσας από πού θα διαπεράσουν οι διασωληνώσεις. Άρα η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί ότι θα προχωρήσουμε με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το τι αναμένουμε να δούμε και από τα άλλα τεμάχια τα οποία επί καθημερινής σχεδόν βάσης συζητούμε με τις εταιρείες οι οποίες έχουν επιλεγεί, καθώς επίσης και με την προσπάθεια που καταβάλλουμε στις 19 του μήνα θεμέλιση του Ισραήλ πάλι, για να δούμε κατά πόσο το Ισραήλ θα αποφασίσει τελικά να φέρει εκείνο το φυσικό αέριο προς την Κύπρο για να υγροποιείται και να εξάγεται. Mm-hmm. Άρα η Κύπρος θα μετατραπεί σε έναν κόμβο εξαγωγών, σε έναν κέντρο εξαγωγών φυσικού αερίου, και αυτό δεν έχει μόνο οικονομική σημασία. Έχει και πολιτική διπλωματία, έχει και θα μας λάβουν σοβαρά υπόψη και άλλος κόσμος. Το Κατάρ γιατί το λαμβάνουν υπόψη σήμερα? Παρόλο μία λιλιπούτια χώρα με 280.000 κόσμο. Και όμως το λαμβάνουν λόγω των εξαγωγών, λόγω της οικονομικής σημασίας και του καθεξής, και προσπαθούμε να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η ευλογία και με συνεργασίες της γύρω περιοχής προς την Ευρώπη και προς την Ασία, για να λάβουν υπόψη και να βελτιωθούν. Άρα θα διευρύνουμε τις συνεργασίες. Οπωσδήποτε, σκοπός και στόχος μας είναι να διευρύνουμε τη συνεργασία μας τόσο με το Ισραήλ αλλά και με το Λίβανο. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Λίβανο, όπου μιλήσαμε για αυτήν την προοπτική. Το βλέπουν και αυτοί οι πολίτες. Άρα μέχρι 600 δις, ναι, έσοδα, 4 με 5 χρόνια ο χρόνος διεκπαιρέωσης του έργου για να είναι η υποδομή έτοιμη. Το επισημάνατε βεβαίως ότι όλο αυτό το διάστημα θα ανοίξουν 4 με 5.000 θέσεις εργασίας. Και σαφώς θα μπει η μηχανή μπροστά της ανάπτυξης που έχει σταλώσει τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα. Θα κάνουμε και άλλους γύρους αδειοδοτήσεων, ώσπου να δούμε, να αξιοποιώντας και τα 13 μας τεμάχια τα οποία έχουμε αξιολογήσει, θα κάνουμε πρόσθετες σεισμικές έρευνες και θα προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν σταματούμε με αυτόν τον τεμάχιο, το 12, το οποίο σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 7 τρισεκατομμύρια και θα γίνουν γεωτρήσεις μέχρι τις 15-20 του Γενάρη. Θα τελειώσει μια γεωτρήση που κάνουν οι Ισραηλίτες, και θα βοηθήσει όσον αφορά την αξιοποίηση και την ογκολόγηση πόσων μέγεθος είναι αυτό το κοίτασμα. Προσωπικά είχα υπολογίσει θα είναι πέραν των 8 με 10 τρισεκατομμυρίων. Και επίσης αρχές του χρόνου, το πρώτο εξάμεινο του επόμενου χρόνου, θα κάνουμε άλλη γεωτρήση και να δούμε οπωσδήποτε τι είναι τούτος ο όγκος που μιλούμε. Που μιλούμε κάθε έναν τρισεκατομμύριο που λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος έτσι απλά όπως θέλετε. Μιλούμε για 30 περίπου χρόνια τις ανάγκες της Κύπρου για την ενέργεια της. Καταλαβαίνετε, αν έχουμε 10 σημαίνει 300 χρόνια, 470 πέραν χρόνια. Των εσόδων που θα μπουν στα κρατικά ταμεία, άρα θα ανασάνει και ο Κύπριος πολίτης, παύλα φορολογούμενος, θα λύσουμε και το, τι να πω, το καυτό θέμα του ρεύματος, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα απόλυτα εξαρτώμενη από πετρέλαιο. Οπωσδήποτε προσωπικά πιστεύω ότι αν σήμερα υπολογίζω ότι το πετρέλαιο αν το μετατρέψω σε φυσικό αέριο με θέμα τη θερμογόνο του δύναμη και τις τιμές που αγοράζουμε το πετρέλαιο είναι γύρω στα 17,5 δολάρια το μίλιο BTU. Εμείς δεν θα ξεπερνά τα 5 δολάρια το μίλιο BTU όταν θα φέρνουμε το δικό μου. Άρα καταλαβαίνετε, θα είναι πιο κάτω από 3 φορές το κόστος του ρεύματος, που σήμερα είναι πέραν του μισού του κόστους. Καταλαβαίνετε πόσο θα μειωθεί το ρεύμα. Ναι.
Για να δώσουμε όμως και την πιο άμεση προοπτική, δηλαδή πέραν του ότι θα δώσει θέσεις εργασίας σε κάποιους επιστήμονες, το ξεκίνημα το να γίνουν οι υποδομές, το σύνολο των πολιτών για να δουν απόλυτα χειροπιαστά πράγματα θα πρέπει να περιμένουν 4-5 χρόνια, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Όχι, θα ξεκινήσουμε από του χρόνου την υλοποίηση όλων αυτών των υποδομών. Ήδη ξεκίνησαν ορισμένες υποδομές και γίνονται όσον αφορά μονάδες για εξυπηρέτηση των πλατφόρμων, τις οποίες εκεί ο κόσμος θα εφοδιάζει με σωλήνες, με τσιμέντο, με λάσπη, με διάφορα, με προσωπικό. Θα ανταλλάσσει τον προσωπικό κάθε 28 μέρες που θα έχουμε τις πλατφόρμες στη θάλασσα. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτές οι εταιρείες με τις οποίες συνομιλούμε και τα άλλα τεμάχια, το 2 και το 3, το 9 και το 11, να, υπολογίζουν ότι στα πρώτα τρία χρόνια που θα υπογράψουμε πολύ σύντομα, μιλούμε ότι θα κάνουν 2 γεωτρήσεις εντός το μιλούμε επί 4, σημαίνει 12 γεωτρήσεις. Μιλούμε τεράστια ποσά. Κάθε γεωτρήση είναι 100 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινά η μηχανή να δραστηριοποιείται και όλες αυτές οι εταιρείες θα έχουν δικές τους υποδομές, δικά τους γραφεία. Πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις νομίζω πολύ καλά. Τις εταιρείες. Ναι. Θα κλείσετε σύντομα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε πολύ καλά, ναι. Είστε σε πιο καλή θέση τώρα στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης από ότι ήμασταν με την Νόμπολ ή όχι? Νομίζω η εποχή της Νόμπολ που δεν υπήρχαν τίποτε ανακαλύψεις στην γύρω περιοχή, δεν είχαμε τόσα σεισμικά δεδομένα, δεν είχαμε κάνει τόση... Ήταν πιο στα τυφλά εννοείται. Ήταν πιο στα τυφλά, ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνομιλίες από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό είναι πραγματικό εντάξει και ευελπιστώ να πάρουμε τουλάχιστον όσα πήραμε την περίπτωση την Νόμπολ. Προσπαθούμε πολύ σκληρά πάντως. Και σήμερα ήμουν εκεί με τους Ιταλούς, αύριο θα έχουμε τους Γάλλους, μεθαύριο πάλι τους Ιταλούς. Λογικά, εμείς δεν έπρεπε να έχουμε τώρα το πάνω χέρι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή που όντως τώρα... Οπωσδήποτε είναι πολύ πιο καλές συνθήκες. Πάνε και φως. Τους δείξαμε ότι πολύ κοντά υπάρχουν ουσιαστικά κοιτάσματα τεράστια, τα οποία εγώ πιστεύω σε άλλα τεμάχια όπως το τεμάχιο 9, οι προοπτικές και οι πιθανότητες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο 12. Και το 12 θα επαυξηθούν οι ποσότητες της τάξης τουλάχιστον των 13 εκατομμυρίων από τα 7. Ναι, βέβαια φαντάζομαι θα μπορούν τώρα οι πολίτες, μιλάμε για υποδομές, να ξεκινήσουν έργα. Τα κρατικά ταμεία είναι άδεια. Πώς θα γίνει αυτό? Θα ζητήσουμε από τις εταιρείες με τις οποίες είμαστε τώρα σε διαπραγμάτευση να βάλουν αυτές τα χρήματα για να γίνουν οι υποδομές και να το παλέψουμε στο ποσοστό κέρδους μετά? Κοιτάξτε να δείτε, ο λόγος που επιλέγηκαν πρόσθετα από την αξιοποίηση των μεγάλων των εταιριών και στο πολιτικό αλλά και αλλού είναι ότι έχουν την οικονομική ευρωστία και αυτό είναι από τα κριτήρια που αξιολογούμε τις εταιρείες για να συνδράμουν ουσιαστικά ναι σε αυτές τα έργα υποδομής και επίσης πάρα πολλά ινστιτούτα οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων μας επισκέφτονται και δηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν. Δεν είναι ανάγκη να βάλει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει. Και προφανώς το γνωρίζουν και αυτοί. Και ήδη το γνωρίζουν. Το όμως τους δίδουμε αυτή την ευκαιρία, το opportunity cost αυτό να μπουν μέσα για να αξιοποιήσουν και να έχουν και αυτοί πρόσθετα έσοδα. Είναι άρα κομμάτι της συζήτησης που κάνετε μαζί τους αυτό? Ναι, οπωσδήποτε. Αφού πρώτοι στο μέλημα τους είναι ότι πώς θα αξιοποιήσουν το κλίμα. Και όλοι βιάζονται. Καταλαβαίνεις, παραδείγματος χάρη, έγινε μεγάλη συζήτηση όσον αφορά την Κούτσα, την Αυστραλιακή εταιρεία, η οποία ήρθε για το Ισραήλ. Αυτοί στα τυφλά ήρθαν. Διότι ακόμα, για το Λεβιάθα. Για το Λεβιάθα. Ναι. Δεν επιτρέπεται ακόμα εξαγωγή. Τι έχουμε εμείς? Έχουμε πολιτική απόφαση ότι θα γίνει υγροποίηση του φυσικού αερίου. Πού θα γίνει η υγροποίηση? Έχουμε κάνει σχεδιασμούς. Έχουμε κάνει σχεδιασμούς για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Έχουμε ξεκινήσει για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Όλα αυτά τα πράγματα εμείς τα τροχιοδρομήσαμε. Είναι σαν παραδείγματος χάρη. Κάποιος γοράζει έναν οικόπεδο και κάποιος γοράζει έναν άλλο με σχέδια για να ξεκινήσει να χτίζει. Τούτα είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και έχει ήδη μιλήσει για τις εργολεπτικές εταιρείες, ναι, ναι, οι οποίες θα μπουν μέσα να χτίσουν. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές όταν λέμε. Μα τούτης είναι τόσης αξίας. Εξαρτάται και από τις προοπτικές που διανοίγονται.
Αυτό είναι το σημαντικό.